Αγαπητοί συναγωνιστές, βρισκόμαστε και διαδηλώνουμε σήμερα μαζί σας στο Χαϊδάρι, γιατί έχει έρθει προπολού η ώρα τα δυτικά προάστια να σώσουν τα νοσοκομεία τους, να τα υπερασπιστούν, να διεκδικήσουν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, προσλήψεις στο Αττικό, να μην κλείσουν οι δομές ψυχικής υγείας και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και να παραδοθεί αυτός ο τόσο ευαίσθητος τομέας της ζωής μας σε ιδιώτες και ΜΚΟ, για να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας, για να ξανανοίξει το Λιμωδόν ως σύγχρονο πλήρες δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο. Μετά τις μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις που στρίμωξαν την κυβέρνηση, μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία μας και την ακύρωση της επίσκεψης Μητσοτάκη Ούρσουλας φον Ντερλάιεν στο Αττικό νοσοκομείο, η κλιμάκωση του αγώνα είναι επιβεβλημένη. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «φτάνει πια» με την πολιτική της κυβέρνησης που κρατάει καθυλωμένους τους μισθούς μας, που μετατρέπει το δημόσιο νοσοκομείο σε κερδοσκοπικό ίδρυμα που εμπορεύεται τον ανθρώπινο πόνο και τη σχέση γιατρού-ασθενούς τη μετατρέπει σε μια εμπορική συναλλαγή. Πρέπει να πούμε ένα «φτάνει πια» σε αυτή την πολιτική που αποκλείει από τις υπηρεσίες υγείας το 50% των πιο φτωχών συνανθρώπους μας, αυτούς που ζουν με κάτω από 500 ευρώ και την ίδια στιγμή εξασφαλίζει 2 δις τζίρο για τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «φτάνει πια» στην πολιτική που επιβάλλει στους ασθενείς νέα χαράτσια για φάρμακα και εξετάσεις για να ελαφρύνει τάχα τους αναξιοπαθούντες επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας και να μειώσει τα ποσά που επιστρέφουν μέσω κλομπάκ στον ΕΟΠΗ. Αγαπητοί συναγωνιστές, αυτή η πολιτική που εκπορεύεται από τα λόμπι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υλοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, αποτελεί την αδιαμφισβήτητη απόδειξη της απείλας ενός συστήματος που ακόμα και βασικές κοινωνικές ανάγκες και λαϊκά δικαιώματα αντιμετωπίζονται σε ένα πεδίο ασίδωτης κερδοφορίας για τους ιδιωτικούς ομίλους, την ίδια ώρα που το κρατικό σύστημα υγείας λειτουργεί ολοένα και περισσότερο με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Όλοι θα ξέρετε ότι το Αττικό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθεστώς η ελαστική εργασία. Ετοιμάζονται τους μήνες που έρχονται να απολύσουν δεκάδες συμβασιούχους και εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Έχει γίνει καθεστώς η αλλαγή και η μετακίνηση από τμήμα σε τρίμα για να βουλώνονται τρύπες. Οι τρύπες της υποστελέχωσης έχουν γίνει καθεστών τα ράτζα και η νοσηλεία σε διαδρόμους και φορεία, καταργώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα θεσμοθέτησαν και τα περιβόητα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία για να χειρουργείται έγκαιρα όποιος πληρώνει. Από τις πρώτες μέρες εφαρμογής αυτού του άθλιου μέτρου καταρρίφθηκε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δήθεν αυτό το έσχος υπηρετεί τη μείωση της αναμονής για τους 105.000 ασθενείς που σήμερα περιμένουν στις λίστες αναμονής της ντροπής. Επιβεβαιώνεται με δραματικό τρόπο ότι τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία δεν είναι επιλογή, αλλά είναι ένας εκβιασμός. Και αυτό το μαρτυρούν οι ογκολογικοί ασθενείς που χειρουργήθηκαν στο Αττικό επιπληρωμή. Δεν επέλεξαν να πληρώσουν, ήρθαν αντιμέτωποι με το εκβιαστικό δίλημα ή πληρώνεις ή μειώνονται οι πιθανότητές σου να ζήσεις. Την ίδια ώρα αυτή η πολιτική κρατά σκόπιμα κλειστές τις μισές χειρουργικές αίθουσες που αν άνοιγαν και ενώ είναι έτοιμες από εξοπλισμό θα γινόντουσαν 4.000 χειρουργία σε ένα χρόνο μόνο σε αυτό εδώ το νοσοκομείο της γειτονιάς μας. Όταν τους λέμε στους κυβερνώντες κάντε προσλήψεις, μονιμοποιήστε τους συμβασιούχους, ενισχύστε το εισόδημα των υγειονομικών, ανοίξτε νέες δομές, ενισχύστε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μας απαντάνε μονομπλοκ και κοινικά ότι δεν έχουν λεφτά. Και όλοι ξέρουμε πλέον πως λένε ψέματα. Έχουν, και αυτό αποδεικνύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό που κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 3,7 δις ευρώ το 23 λόγω της εκτόξευσης της φορολογίας. Έχουν και αυτό αποδεικνύεται από τον προϋπολογισμό του 24, ο οποίος προβλέπει αύξηση αυτή της φορολογίας κατά 6,2 δις. Έχουν και παραέχουν, και αυτό φαίνεται από τις κρατικές επιδοτήσεις που δίνουν στους επιχειρηματικούς ομίλους και αγγίζουν τα 8,5 δις. Έχουν λεφτά, απλά αυτά ξοδεύονται στις διαχρονικές τους προτεραιότητες, όπως τα δις που δίνουν για εξοπλισμούς, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Το σωματείο του Αττικού είναι μαζί σας εδώ, μαζί με τους φορείς και την αγωνιστική δημοτική αρχή του Χαϊδαρίου, και θα συνεχίσει να είναι έτσι για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά μας, γιατί ξέρουμε καλά ότι η λύση θα είναι κοινή για ασθενείς και υγειονομικούς. Ξέρουμε καλά ότι ο αγώνας για υγεία, κοινωνικό αγαθό είναι μακρύς, αλλά θα τον περπατήσουμε ως το τέλος.